Το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου, τμήμα του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου, έχει την τιμή και τη χαρά να παρουσιάζει απόψε μια ιδιαίτερη εκδήλωση από άποψη ύφους αλλά και ποιότητας. Πρόκειται για το ορατόριο του Δημήτρη Μπρούχου, Απόστολος Παύλος στο σκέπος της Ευλογής, με αφηγητές τον Γρηγόρη Βαλκουνό, αλλά και τον ίδιο τον δημιουργό του έργου, και με ερμηνευτές των μονοδιών, τον Φίλιππο Νικολάου και την Ελένη Αντωνιάδη. Οι μονοδίες έχουν μελοποιηθεί από το γνωστό μουσικοσυνθέτη Μίμη Κλέσσα. Στο πιάνο συνοδεύει ο μαέστρος Γιώργος Παγιάρης, ενώ συμμετέχει και ο χορός ιεροψαλτών του Ιερού Καθεδρικού Ναού Ευαγγελισμού Ρόδου, με χωράφια τον πρωτοψάλτη Μανώλη Θεουλάκη. Η σημερινή βραδιά λόγου και μουσικής πραγματοποιείται με αφορμή τα 35 χρόνια παρουσίας του ποιητή Δημήτρη Μπρούχου στα γράμματα, ο οποίος είναι και το τιμόμενο πρόσωπο της αποψινής εκδήλωσης. Ο Δημήτρης Μπρούχος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Στα γράμματα εμφανίστηκε το 1977 και από τότε έχει γράψει μια σειρά ποιητικών συλλογών, λιμπρέτα για όπερες, ορατόρια, καντάτες, ραψοδίες, καθώς επίσης οδές, ύμνους και στίχους τραγουδιών. Έργα του έχουν ανθολογηθεί και μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Στίχοι του έχουν μελοποιηθεί από γνωστούς συνθέτες και έχουν ερμηνευτεί από δημοφιλείς τραγουδιστές. Έχει θυμηθεί και βραβευτεί για την προσφορά του στα ελληνικά δράματα, την τέχνη και τον πολιτισμό. Σας παρακαλώ πολύ να κλείσετε τα κινητά σας, γιατί η παράσταση αρχίζει. Ευχαριστώ. Τρώνε. Ο πρώτος μετά τον ένα. Πολύτιμος σκεύος Χριστού. Ο θεμελιωτής της Εκκλησίας του προσέφερε σε αυτήν ολόκληρο το είναι του. Δεν ανήκε στη χωρία των 12 Αποστόλων. Δεν γνώρισε τον Κύριο ως το εκείνος της προξενήτως στην ανθρώπινη διάσταση. Αλλά αποκαλύφθηκε σε αυτόν όντας πολέμιος του και κλείθηκε να τον υπηρετήσει ως εις Απόστολος του. Μετά το συγκλονιστικό γεγονός που συντάραξε τη ζωή του και τον οδήγησε από διώκτη στη μετάνοια, στην κατοίκηση και στη βάπτιση, ο ίδιος, ύστερα από μια επιμελή προετοιμασία, ανέλαβε να εκχριστιανίσει τους εθνικούς, δηλαδή τους μη Ιουδαίους. Με συνοδεία άξιων συνεργατών όπως του Βαρνάβα και του Ιωάννη σε ένα σημείο, του επωνομαζόμενου Μάρκου, και αργότερα του Σίλα και του Τιμόθεου, το 48 ξεκίνησε την πρώτη μεγάλη περιοδία του για να ακολουθήσουν άλλες δύο, σύνολο τρεις αποστολικές περιοδίες, διατρέχοντας το μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Μέχρι το 67, που σφράγισε το τιτάνιο ιεραποστολικό του έργο με το μαρτύριό του. Κύπρος, Αντιόχεια, Ικόνιο, Λύστρα, Δέρβη, Φίλικη Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Ρόδος, Αθήνα, Κόρινθος, Γαλατία, Φρυγία, Έφεστος, Τροάδα, Μελίτη, Ρώμη, Κρήτη, Νικόπολη, μέχρι τις εσχατιές της Δύσης, Ισπανία, με κατάληξη στη Ρώμη. Εγώ ήδη σπένδομαι και ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε και θα γράψει ταλαιπωρημένος από τις κακουχίες στον αγαπημένο του μαθητή, Τιμόθεο. 14 επιστολές σε εξέχουσας θέσεις στον κανόνα της Καινής Διαθήκης διδάσκουν, εξηγούν, αναλύουν, προτρέπουν, ενθαρρύνουν, φωτοδοτούν την πορεία προς τον ένα. Τα προσωπικά συμβάντα γίνονται με μιας κοινωνικά δρόμενα και τα πρόσωπα πρωταγωνιστές μιας αιώνιας υπόκρισης στην ενορία του αγαθού. Μας θυμίζουν πως πάντα μια αυτίδα θα φέρει την ατραπώ. Φτάνει να ξέρουμε πως αξίζουμε και τότε και θα θελήσουμε και θα μπορέσουμε. Κι ας βαδίζουμε ξυπόλοιτοι στις κοφτερές πέτρες του νου, κι ας κλεινόμαστε στα σίδερα του εγώ, κι ας πελαγοδρομούμε στα ταξίδια της αμφιβολίας. Στο τέλος, τα βήματά μας θα μας οδηγήσουν και πάλι στο σωστό δρόμο. Σταθερά προς το φως.
Εγώ, όπως ήρθα, πέρασα. Τον λόγο μου τον είπα. Στρατιές, ψυχές τριγύρω μου τον πάνε στους καιρούς. Κάποιοι φωνάζουν πίσω μου. Κάποιοι μπροστά δουλειάζουν. Σπηλιά η καρδιά που μέσα στη στηρία θα βολιάζουν. Ο κόσμος είναι ο θάνατος και Ανάσταση ο Χριστός. Εγώ όπως ήρθα πέρασα, το λόγο μου τον είπα. Το πλήθος πάντα γύρω μου θάλασσα κι ουρανός. Στο φως ξαναγεννήθηκα και όλα τα παρνήθηκα. Μπορεί να πολεμήθηκα, μα όμως δεν νικήθηκα. Ο κόσμος είναι ο θάνατος και Ανάσταση ο Χριστός. Εγώ όπως ήρθα, πέρασα, το λόγο μου τον είπα. Στράτιες ψυχές τριγύρω μου, το πάρε στους καιρούς. Κάποιοι φωνάζουν πίσω μου, κάποιοι μπροστά δουλειάζουν. Σπηλιά η καρδιά που μέσα της δύρια θα φωλιάζουνε. Ο κόσμος είναι ο θάνατος κι Ανάσταση ο Χριστός. Εγώ όπως ήρθα, πέρασα, το λόγο μου τον είπα. Το πλήθος πάντα γύρω μου, θάλασσα κι ουρανός. Στο φως ξαναγεννήθηκα, τα πάντα τα αρνήθηκα. Μπορεί να πολεμήθηκα, μα όμως δεν νικήθηκα. Ο κόσμος είναι ο θάνατος κι Ανάσταση ο Χριστός. Τι με διώκεις, Σαούλ, Σαούλ,
τι με καταδιώκεις. Σαούλ, Σαούλ, τι με καταδιώκεις. Τι ήταν αυτό το φως και ποια είναι αυτή η φωνή που μου σβήσε τα μάτια και μου κλείσε το δρόμο. Εμένα η θρησκεία μου μονάχα με δονεί και βρίσκομαι σε αποστολή από το δικό μου νόμο. Σαούλ, δεν ξέρεις πως εγώ είμαι αυτός που ψάχνεις και όσες μαρτύρησαν ψυχές είναι Χριστός αράχνης. Τυφλώθηκα και σώπασα. Δεν έφαγα ούτε ήπια. Να ήταν η αλήθεια, τάχα αυτό ή μαγικά τα ρητήπια. Τα μάτια που πρωτάνοιξε, Ταρσό λέγαν την πόλη, στον Φαρισαίο την αίρεση που την γνωρίζουν όλοι. Ακλόνητη η πίστη του, βαρύ το μάθημά του, του Βενιαμίν απόγονος και Σάβλος το όνομά του. Τα γράμματα τα σπούδασε, τον νόμο τον τηρούσε, τις παραδόσεις φύλαγε, ψηλά το νου κρατούσε. Με μια ψυχή ανήσυχη, σ' όλο καινούργια μέρη, ο ζήλος και η θέρμη του οπλίζανε το χέρι. Στα πόδια μου εμπιστεύτηκαν τα ρούχα λιθοβόλη κι εγώ θάρρος τους έδινα με τη φωνή μόλι. Μα ακόμα η γη του Στέφανου στα αυτιά μου η ηγεσία. Μη λογαριάσεις, Κύριε, σ' αυτούς την αμαρτία. Κατέστρεψα, κυνήγησα και έσυρα με βία γυναίκες, άντρες και παιδιά, χωρίς εδώ καμία. Οι φυλακές γεμίζανε από τα δικά μου χέρια. Κάποτε γινότανε και δίκοπα μαχαίρια. Ποιος πήγαινε στη Δαμασκό ψυχές για να φορτώσω. Άστραψε φως ο λόλαβο κι είπα δεν θα γλιτώσω. Μα πήρα ένα μήνυμα από τον Ανανία και γλύκανε το μέρος μου και κόμασε μανία. Το δρόμο που ευάριζες τον άλλαξε ένα νεύμα και γέμισε το μέσα σου ευθύς με άγιο πνεύμα και το σκοτάδι έπεσε σαν λέκια και σκορπίστη και μέσα σου γεννήθηκε η πιο μεγάλη πίστη. Κι έτρεχε στις συναγωγές τα λόγια να μαζέψει προτού νικήσει ο θάνατος και ο ήλιος βασιλέψει. Κι έτρεχε στις συναγωγές κι αλλιώθηκα μιλούσε αυτός που στους αρχιερείς αθώους οδηγούσε. Μίλαγε και αποστόμωνε με άγρυπνο το βλέμμα, ως που μια μέρα απέτησαν και το δικό του αίμα. Μα ήταν κιόλας άσβεστη η φλόγα του στα στήθια. Πλημμύριζε το μέσα του απόλυτη αλήθεια. Στην αμπλόκο στα στενά και στα σκοτεινά της πόλης, στη γωνιά της αγοράς και στη μέση κάθε πόλης. Και ένα βράδυ αφέλγαρο και κρυμμένο σε καλάθι, βγάλα να πει Δαμασκό, η σύντροφη, τα γκάθια. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που ξέρεις την αλήθεια, προστάτεψε με από τ' άδικο και από την κακοήθεια και κάνε με τους μαθητές να γίνω ένα σώμα, να πάρει ο νους μου φώτιση και η ζωή μου χρόνο. Ανθρώπους γύρω μου ρωτώ, τα πλήθη αριχνεύω και στην Ταρσό αναζητώ το Σάββατο που γυρεύω. Και όταν βρεθεί να προσθεθεί στο πλήρωμα εκείνου πνοή που δίνει στη ζωή την ευωδιά του κρίνου. Κι ήρθαν στην Αντιόχεια για ένα χρόνο οι δυο τους και χριστιανοί ονομάστηκαν από το τίμνιό τους και στις συνάξεις δίδαξαν και στο πλευρό σταθήκαν
όσων πιστών και ταπεινών στον δρόμο τους βρεθήκαν. Και εκεί, στην Αντιόχεια, το Άγιο Πνεύμα εζήτη μέσα από στόματα πιστών λαγές σαν το μαγνήτη. Και όπως αφήκε στις καρδιές της έμπνευσης στη λάβα, ξεχώρισε από τους πολλούς τους Σάββιδο και Βαρνάδο. Κλάδιος Κέσαρη αρχή και γονός Ηρώδης, Αγρίπας πρώτος, βασιλιάς, σώρηκε αυτός Ηρώδης. Πολύ τα χέρια του έβαψε και αυτός μαθαίο αίμα, του Ιακώβου η μαχαιριά ακόμα μοιάζει της αίμα. Μετά του Πέτρου η φυλακή και ο Άγγελος Κυρίου, όπου τον ελευθέρωσε από τα χέρια του θηρίου. Και ο Ηρώδης μα και οι σύντροφοι απόρρισαν τι εγένει. Η πίστη δίνει απάντηση σ' όλη την οικουμένη. Η γειτονική Σελεύθερη και η Κύπρου Σαλαμίνα, πιο πέρα η Πάφος που έδωσε προφήτη σαν η Φίνα, με το όνομα Βαρύ Ιησού ή αλλιώς Μάγο Ελίμα, με δόλο, απάτη, πονηριά και λόγο σκάρτο κύμα. Ο Ελίμας με διαβολές και μεραδημιουργία, εχθρός της κάθε αρετής, με κόλπα από τη μαγεία, πλάνευε τους ανύποπτους για να τους ξεστρατήσει και Σέργιο τον Αμφίπατο κοντά του να κρατήσει. Μα ο Σάβλος, Παύλος πια, εθνικός, Ρωμαίος πολίτης ήδη, τρίβησε με το βλέμμα του τα πονηρά τα ήδη και το σκοτάδι άρχισε στο χώμα να κυλιέται. Μαζί του ο Ελίμας άχρηστος ακόμα τυραννιέται. Ρίξαν το βάρος στο Χριστό και στάθηκα το πάθη που ο φθόνος και η αμάθεια μωρών ανθρώπων λάθη με έναν Πιλάτο απαθή από το Σταυρό μετέστη και με τη δόξα του Θεού σε μέρες τρεις ανέστη. Δεν πρόκειται
Love.
Δύο φίλοι που φιλιώσανε και αχώριστοι γυρίκαν και αντάμα πορευτήκανε σε άγωνους καιρούς, το έφερε η μοίρα κάποτε στα λόγια δεν τα βρήκαν κι άλλαξαν πλώρη και γραμμή με θόμους ηχηρούς. Δύο φίλοι που κρατάγανε από το ίδιο κράμα και χτίσαν με τον λόγο τους τις πρώτες εκκλησιές, διαφωνία δυνατή να λες χαρά στο πράγμα, τους κόντεψε να αλλάξουνε ακόμα και βρισκές. Ο Μάρκος ήταν δηλαδή που έφυγε πριν αρχίσει. Ο ένας το συγχώρεσε, ο άλλος το κρατάει. Άρα και είναι δίκαιο αυτός να συνεχίσει, αφού δεν στάθηκε στο πριν. Πώς να έχει το μετά. Τι θέλουμε στην πόλη μας αυτή οι ταραξίες, μιλούν διαστρεβλώνοντας και ήδη και γραφές. Εμείς δεν χρειαζόμαστε αλλιώτικες αξίες και ούτε μας αγγίζουνε διδασκαλίες κρυφές. Γι' αυτό από την πόλη μας καλύτερα να φύγουν. Δεν τους χωρούν τα σπίτια μας, μήτε η αγορά. Τα λόγια τους από το λαιμό αρίσκος μας κυλίγουν. Της απραξίας δεν παίρνε τη στάσιμη χαρά. Στη Βέρεια, στη Βέρεια ως χώρος θα κρατήσει. Και πιο καλοδιάθετοι οι άνθρωποι ακούν. Με έμπληκτη ευγένεια και ο σάκος θα γεμίσει. Δεν πρέπει άνθρωποι, άνθρωπο ποτέ τους να αδικούν. Βυζαντινό στο μέτωπο σημάδι, όμως δεν το πρόσεξε κανείς. Ταξίδι ερωτικό κάθε σου βράδυ, μα να μην βγαίνει ο ήχος της φωνής. Κάθε στιγμή τη μοίρα σου αρνιέσαι, να πολεμάνε μέσα σου πολλά. Εσύ με το όνειρό σου να σε κλαίσαι.
μάρτυρες μα. Thank you.
Αγάλματα και είδωλα λατρεύετε, Θεούσα. Χρυσό, ασίμι, μάρμαρο και πράγματα φθαρτά. Καλύτερη όμως ομορφιά και από κεφάλι μουσας έχει ψυχή και ανάσταση. Κι εγώ μιλώ για αυτά. Απ' τους λαούς που γνώρισα, αλλιώτικοι εσείς είστε. Τους δρόμους καθώς διάβαινα, συνάντησα βωμό, γωνιά, παρά τις διαφορές που ζείτε και κινείστε. Εσείς αφιερώσατε στον άγνωστο Θεό. Αυτόν τον άγνωστο Θεό εσύ κηρύττεις και είναι αυτός που δίνεις όλα την πνοή. Άρα από τον ίσιο πιο μακριά δείτε τις μύτης, θα καταλάβετε τι πάει με τη ζωή. Γενιά του είμαστε τα έθνη και ανθρώποι, φύση και πνεύμα και εικόνα γενικά. Ομολογούν μπροστά στα μάτια του όλοι οι κόποι πως η ζωή τον θάνατο, τον θάνατο νικά. Υφάσματα πουλάω κι άλλα είναι εκλεκτά. Από τις γης κάθε γωνιά που τα έχω εδώ φορμένα. Για την ψυχή μου μοιάζουν, μα όχι αρκετά. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα δεν τα έχω βρει με μένα. Στο βάθος παλιά όσο για ταξίδεψα, δε γέννησα, με πήρα. Και η ψυχή σαν άκουσε για έναν Θεό, τα λόγια σου την πείσανε σαν ακρίβη πορφύρα. Δεν είναι τα λόγια τα δικά μου, ούτε η δική μου φωνή. Είναι η μία και μόνη αλήθεια, η τρανή και τα πηγή, που ψάχνει τα άβρη καταφύγιο μέσα σε άβολες καρδιές. Και εσύ, έτσι όπως φαίνεται, είσαι μια από αυτές. Oh,
και πάθη οδηγούν τα χρόνια. Κι η φωνή εσώπασε. Εκείνο που υποφέρει η πόρα που εκόπασε καιρός μπροστά θα φέρει, καιρός μπροστά θα φέρει. Κανείς μας δεν ξέρει. Κι από όσα δωρό ψηλά εκεί μας άπλωσε το χέρι, μας άπλωσε το χέρι. Σε περιορισμό μονάχα τον κρατώ. Δύο χρόνια που κουβέντιαζα μαζί του, μιλούσε για ενδράκια συχνά. Παράγγελα με την υπεροχή του, μα έβλεπα πως άλλος κυβερνά. Αυτός μιλούσε για δικαιοσύνη που εγώ την παραβίασα συχνά. Και ο φόβος με κυρίευσε και οδύνη, μα κράτησε υπομονή για την εξαγορά. Και όπως συμπληρώθηκαν δύο χρόνια συζητήσεις και όπως κανείς δεν έκανε ένα βήμα για ρυθμίσεις, σε λίγο μετατέθηκα και ο φίστος ήρθε εκεί. Κι εγώ πια δίχως κίνητρο και ο πάγος φυλακή. Κρατάω έναν άνθρωπο σαν άδικα, φοβάμαι, που η μορφή του έρχεται τα βράδια που κοιμάμαι. Μου ζήτησαν οι αρχιερείς να τον καταδικάσω και δίχως να απολογηθεί, στο θάνατο να φτάσει. Μα ο νόμος μας δεν έβλεπε καμιά κατηγορία και θα ήταν έτσι άδικη η κάθε τιμωρία.
Και μια όπως λένε που πάτησε τον νόμο των Ιουδαίων, τότε γιατί να δικαστεί από τον νόμο των Ρωμαίων? Αυτός εδώ ο άνθρωπος που μπρος μου παραστέχει είναι ο ίδιος που αυτό το πλήθος κατατρέχει. Και όπως δεν βρήκα τίποτα για να τον καταγγείλω, σαν εθνικό στον Κέσσαρα αποφάσισα να στείλω. Εσύ που ξέρεις τα πολλά και ανάλογη έχεις θέση, κάνε την προανάκριση, μη τάδικο μας δέσει. Κάνε την προανάκριση, μη τάδικο μας δέσει. Εσύ που ξέρεις τα πολλά και ανάλογη έχεις θέση. Και γνώστης των εθήμων,
αζυγημάτων Κύριος και γνώσεων πολιτείων. Κατηγορούμε πως εγώ, ο τέλειος Φαρισαίος, διάλεξα και ξεστράτησα και έγινα τελευταίος. 12 είναι οι φυλές της πίστης στη θυσία και εγώ ήρθα και τους μίλησα για την Αθανασία. Και εκεί τα χέρια που όπλησε μια φωνική λεπίδα μέσα στην καρδιά τους φύτεψα μονάχα την ελπίδα. Άλλωστε όλοι ελπίζουμε σε Ανάσταση και κρίση και ό,τι καλό και ό,τι κακό πάνω μας θα γυρίσει. Κι είναι στα αλήθεια δυνατή η κάθε ηγεσία και όλοι βαθιά προσμένουμε τον έναν, τον Μεσσία. Πες μου, Αγρύπα Βασιλιά, τι θες να με ρωτήσεις? Μίλα, σε λίγο χριστιανός να γίνω, θα με πείσεις. Μου γράφεις να έρθω να σε δωρώ, γιατί όπου να ανεφεύγεις. Το νου μου να έρθω στους πολλούς που ζούνε σαν σκιές. Εσύ που τα κατάφερες παγίδες να αποφεύγεις, ξεκίνησες για άγνωστες καινούργιες διαδρομές. Περάσαν καλοκαίρια και χειμώνες, μα πάντα θα θυμάμαι να μου λες, για όλες τις ψυχές που μένουν μόνες, υπάρχει μια ελπίδα, μη μου κλαις. Η αγάπη είναι αυτή που αναστέλει με τις Αθανασίες το φιλί, που πάει όπου την πας και σε πηγαίνει. Κι αν δεν την έχεις, κόβει σαν γυαλί. Τα χρόνια που περάσαμε τα δύσκολα παρέα, σαν ρούχο που κι αν πάλιωσε, ακόμα το φορώ. Μακριά στην ζωή μου δεν θα είναι πια ωραία, μα κάποτε και χώρια σου θα πρέπει να μπορώ. Που τα κατάφερες, παγίδες να αποφεύγεις, ξεκίνησες γνωστές καινούργιες διαδρομές. Πέρασαν καλοκαίρια και χειμώνες, μα πάντα θα θυμάμαι να μου λες, για όλες τις καρδιές που μένουν μόνες, υπάρχει μια ελπίδα, μη μου κλαις. Η αγάπη είναι αυτή που αναστέλει με τις Αθανασίες το φιλί, που πάει όπου την πας και σε πηγαίνει, κι αν δεν την έχεις κόβει σαν γυαλί. Τα χρόνια που πέρασαμε, τα δύσκολα παρέα, σαν ρούχο που κι αν πάλιωσε, ακόμα το φορώ. Μακριά σου η ζωή μου δε θα είναι πια ωραία, μα κάποτε και μόνος μου θα πρέπει να πω. Για όλες τις καρδιές που μένουν μόνες, υπάρχει μια ελπίδα, μη μου κλαις. Η αγάπη είναι αυτή που ανασταίνει με τις Αθανασίες το φιλί, που πάει όπου την πας και σε πηγαίνει.
κι αν δεν την έχεις κόβει σαν γυαλί. Πήραμε το κύμα για Σιδόνα και από τα νυχτά έφτασαμε στα μοίρα της Λυκίας, από την Αλεξάνδρεια με πλοίο σαν Χελιδόνα, ένα μικρό θυμίζαμε πλανάκια κακίας, και από τη Ρόδο και την Γκό, στην Κάσο και στην Κρήτη, και από τους λιμένες τους καλούς, στα Τούρκα του Νοέμβρη, μας ξέβρασε ένα ποδιά σε ένα νησί με λύπη, μόνο που λίγο έλειψε κανείς να μην μας έβρε. Μα μέχρι εκεί όλο πέφταμε σε σκοπέλους και βράχους και πώς να ρίξεις άγκυρα και πώς να κρατηθείς και τι να πεις σε συντρόφους αμήνυτους, μονάχους και το κουράγιο που να βρεις, να παρηγορηθείς. Οι μέρες 14 πιο πρώτα να διαλέξει, 276 όλες τις ψυχές. Και τι παιχνίδια άραγε η μοίρα να μας παίξει, τώρα που αρχίζουν θύελες και πιάνουν βροχές. Μα ήρθε Άγγελος Θεού στον ύπνο μου μια νύχτα. Μη φοβηθείς, μου μιλήσει και μου είπε, θα σωθείς. Και ο φόβος σαν ένα σκυλί που μέσα μας αλήθεια στον καφέ να ψιθύριζε συνέχεια, να σωθείς. Έτσι λοιπόν, σωθήκαμε. Και το σκαρί κομμάτια, σαν ίδια και συντρίμμα, μας βγάλαν στη στερεία. Μείναν ολόρθα μέσα μας, της πίστης, τα κατάρθια. Κι έτσι αξιωθήκαμε της Ρώμης, την Τωριά. Είναι θολά τα μάτια μου, κανείς τα μονοπάτια μου δεν έχει περπατήσει. Σαν το φωνιά, σαν το ληστή, κοίταμε, κοίταμε, με έχουν, με έχουν σκορπίσει. Γυρίζει ο νους μου στα παλιά, έχω γνωρίσει τα κελιά που άλλους είχα κλείσει. Δεν με χωράει η μέσα μου, άραγε, άραγε, με έχουν συγχωρήσει. Ο χρόνος φεύγει σαν πουλί, τη γεύση έχει το φιλί, δεν με έχει απασχολήσει. Μονάχα ζω για τον Θεό, κάποτε, κάποτε. Είναι θολά τα μάτια μου, κανείς τα μονοπάτια μου δεν έχει περπατήσει. Σαν το φωνιά, σαν το μυστή, κοίταμε, κοίταμε, με έχουν σωπήσει. Γυρίζει ο νους μου στα παλιά.
παλιά. Έχω γνωρίσει τα κελιά που άλλους είχα κλείσει. Μα δεν με χωράει η ανάσα μου, άραγε, άραγε, με έχουν συγχωρήσει. Ο χρόνος φεύγει σαν πουλί, τη γεύση έχει το φιλί, δεν έχει απασχολήσει. Μόναχα ζω για το κάποτε στα χέρια του να με κρατήσει. Το πλήθος πάντα γύρω μου θάλασσα,
κι ουρανός. Στο φως ξαναγεννήθηκα κι όλα τα παρνήθηκα. Μπορεί να πολεμήθηκα, μα όμως δεν νικήθηκα. Ο κόσμος είναι ο θάνατος κι ανάσταση ο Χριστός. Εγώ όπως ήρθα πέρασα τον αγωγό τον είπα το πλήθος πάντα γύρω θάλασσα κι ουρανός. Στο φως ξαναγεννήθηκα και όλα τα μπορεί να πολεμήθηκα, μα όμως δεν νικήθηκα. Ο κόσμος είναι ο θάνατος κι ανάσταση ο Χριστός.
του Δήμαρχου Πολιτισμού, κ. Σάββα Κεφαστοματίου, να φωνήσει στον ποιητή και δημιουργό του έργου την ποινική πλακέτα. Ο οργανισμός πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου απονέμει τιμή σέντεκα στον ποιητή Δημήτρη Γιώτα Μπρούκο για τα 35 χρόνια προσκοράσεως στα ελληνικά γράμματα και τον πολιτισμό. Ρόδος 5 Μαΐου 2014. Ευχαριστώ να σας πω ότι αφού ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρόδου κύριο Κυριακύριο για την αγάπη την οποία μας περιβάλλει αυτά τα 3 χρόνια και για την σημερινή του παρουσία εδώ, αφού ευχαριστήσω τον Χωράκη και τους χορηγούς, τον κύριο Θεουλάκη, τη σειρά του τον Χώρο Ρόδου, θα ήθελα να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή σήμερα για μας που εκτός από τον κύριο Μπρούκο φιλοξενούμε κοντά μας καλλιτέχνες του διαμετρήματος των κυρίων Γρηγόρη του κυρίου Φίλιππου Νικολάου, του κυρίου Αγαπητέρα Αγαπημιάδη και του Μάιστα και να κλείσω αυτό που ευχαριστήσω όλους εσάς λέγοντας ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου, εκτός των υπολείπων τμήματων τα οποία λειτουργεί, έχει μια μοναδική δομή στην Ελλάδα και την έχει η Ρόδος μας. Και είναι το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών. Είναι μια δομή που υπάρχει μόνο εδώ. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτήν. Και με αυτά τα λίγα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νάνση Δημοσκούφη και τα παιδιά του κέντρου. Για την άριστη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα και για την προσφορά τους στον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν εδώ και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο ξεκίνημα για το φεστιβάλ μας που στην ουσία ξεκίνησε με αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και να σας πω ότι ο αγαπητός Δημήτρης, μια λεπτομέρεια που ξέχασα, είναι φίλος της Ρόδου. Έρχεται από το 1968, όπως μου είπε χτες, κάθε χρόνο εδώ. Άρα είναι ένας φίλος μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που άλλη μια φορά μας θυμάται με την παρουσία σας. Καλό σας βράδυ.